ότι σε ένα Δήμο, αν τη δουλειά του να κάνει για ένα χρόνο και ρωτέα, δηλαδή να κατανέμει δίκαια και δημοκρατικά του χώρου, δεν έχει τίποτα άλλο παρά να τακτοποιήσει και να κλείνει τρύπε. Ένα τέτοιο Δήμο δεν θα μπορούσε να παράξει καμία υποδομή, και θα ήταν καταδικασμένο σε συνεχή μαραθμό. Τα ποσά είναι τόσο μικρά που θα μπορούσε κάποιο εύλογο να σκεφτεί ότι με αυτό το ποσό δεν θα καλύπτει ούτε καν τι υποδοσίε των μηχανικών που δουλεύουν στην υπηρεσία. Λοιπόν, έχουμε διαπιστώσει για χρόνια και δεν χρειάζεται να το λέω περιφραστικά ότι τη σημερινή εποχή αυτό που πρέπει να κάνει ένα Δήμο είναι να οργανώνει τι διεκδικήσει του και να προσπαθεί να βρίσκει πόντου έξω από αυτού του τακτικού με τη διεκδίκηση τη συμμετοχή του σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα που είτε υπουργεία, είτε περιφέρειε, είτε τίποτε διεκδικητικέ αρχέ κατά καιρού προκυρήσουν. Αυτό είναι το πραγματικό τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου τα τελευταία χρόνια και με αυτόν τον τρόπο προσπαθούμε να πετύχουμε την όποια στόχευση έχουμε για την επιβίωση και το μέλλον του τόπου μας. Αυτή η διαδικασία της διεκδίκησης πόρων συγχρηματοδοτούμενων υπόκειται σε τρίτους πάντα κανόνες. Δεν είναι κάτι που ο Δήμος οργανώνει, δεν είναι κάτι στο οποίο ο Δήμος μπορεί να παίξει τον πρώτο ρόλο. Ο Δήμος σε αυτή την περίπτωση αποτελεί τον διοικητικό δικαιούχο μιας τέτοιας πρωτοβουλίας. Περιμένει πρώτα πότε το Υπουργείο ή η Περιφέρεια ή η Διευθυντική Αρχή θα προκηρύξει και το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να οργανώσει τη συμμετοχή του ή να πάρει την πληροφορία όσο πιο καλά και πιο γρήγορα γίνεται για το πώς μπορεί να υποβάλει. Το τι του πρέπει να κάνει όμως είναι όλες οι διαδικασίες που ακολουθεί να είναι απόλυτα σωστές, απόλυτα τυπικές και απόλυτα νόμιμες, γιατί αυτές οι διεκδικήσεις είναι ανταγωνιστικές. Τα τελευταία χρόνια, στο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης που επικρατεί, η κατάσταση με την οποία το κράτος γενικότερα αντιμετωπίζει αυτού του είδους τις προσκλήσεις και πρωτοβουλίες μεταβάλλεται χρόνο με τον χρόνο. Είναι γεγονός ότι την προηγούμενη δεκαετία είχε πέσει μια ισορροπία στον τρόπο με τον οποίο ο κάθε Δήμος μπορούσε να γνωρίζει πώς και πότε κάθε Υπουργείο ή Διευθυντική Αρχή θα κάνει αυτές τις προσκλήσεις. Υπήρχαν διαδικασίες του υπηρεσιακού προγραμματισμού και η ενημέρωση των Υπουργείων για το τι θέλουν οι Δήμοι. Η κατάσταση, η δημοσιονομική τα τελευταία χρόνια έχει ανατρέξει πλήρως αυτό το καθεστώς. Με αποτέλεσμα το ΕΣΠΑ 2013-2020 να βγάλει τις πρώτες του προσκλήσεις μέσα στο 2018. Αυτό είναι το ένα χαρακτηριστικό της χρονιάς που πέρασε και που ολοκληρώνεται τώρα. Το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι το εξής. Το Υπουργείο Εσωτερικών έλαβε στα μέσα του 2018 μια σημαντική πρωτοβουλία. Πέρασε μεγάλο μέρος οικονομικών πόρων που διαχειρίζεται μέσω των προγραμμάτων Φιλόδημος 1 και Φιλόδημος 2 στην αυτοδιοίκηση. Με μια διαδικασία σχεδόν διαγωνιστική, σχεδόν ανταγωνιστική, όπως σημαίνει και με το ΕΣΠΑ. Για να γίνω όσο πιο αναλυτικός και κατανοητός γίνεται, θέλω να σας περιγράψω ότι στα μέσα του 2018 άνοιξαν οι προσκλήσεις για χρηματοδοτήσεις που δεν είχαν ανοίξει στη χώρα μας το 2013. Άνοιξαν όλες μαζί. Σε αυτό το διάστημα, το τεχνικό και μη τεχνικό δυναμικό του Δήμου, το υπηρεσιακό μηχανικό, δυναμικό, δούλεψε, πήρε τον κόσμο στην κυριολεξία για να καταφέρει κάτι που σε τούτο από το Δήμο το έχουμε κάνει παράδοση τα τελευταία 5-6 χρόνια. Να μην χάσουμε κανένα ευρώ από κανένα πιθανό πόρο που θα μπορούσαμε να διεκδικήσουμε. Πρέπει όλοι να γνωρίζετε ότι αυτό δεν συμβαίνει σε κανέναν άλλο Δήμο αυτό τουλάχιστον που εγώ γνωρίζω. Θα σα περιγράψω λοιπόν σε συνέχεια των πινάκων που έχετε μπροστά σα και ακούσατε να διαβάζετε πριν από λίγο, μια σειρά από άλλου πινάκε με δύο μηδενικά παραπάνω από αυτά περιγράψαμε, για να έχετε όλη μια εικόνα όχι τη επιτυχία που επιδείξαμε στην διεκδίκηση πόρων, δεν είναι αυτό το θέμα. Να έχετε όμως μια εικόνα του ποιο είναι ο πραγματικό προγραμματισμό, ο πραγματικό τεχνικό προγραμματισμό για το έτος 2019. Γιατί αυτό έχω να ψηφίσω. Θα τα διαβάσω αφού πρώτα κάνω ένα μικρό σχόλιο. Η σκληρή και αμύθιτη καθημερινότητα και η πραγματικότητα είναι που επιβάλλουν πάρα πολλέ φορέ να προτάξει κάποιο τη μία διαχείριση, τη διαχείριση των χρηματοδοτούμενων πόρων από τη διαχείριση των τακτικών του. Είναι γνωστό και όλοι ξέρετε ότι τα έργα του τεχνικού προγράμματο είναι πιο εύκολο να μελετηθούν, πιο εύκολο να εκτελεστούν, πιο εύκολο να δημοκρατηθούν. Είναι επίσης πιο εύκολο να τα τάξει μια δημοτική αρχή, είναι επίσης πιο εύκολο να τα καταρτήσει, είναι όμως έργα τα οποία είναι στο τέλος
αντιπαραγωγικά. Είναι έργα τα οποία στο τέλος δεν προσφέρουν αυτό που θα μπορούσε να προσφέρει ένα Δήμο στο δημόσιο. Επειδή πάει και η αρχή μας είναι ότι εδώ βρισκόμαστε για να προσφέρουμε αυτό που μπορούμε παραπάνω, γι' αυτό πολλές φορές θα ακούσετε να λέγεται ότι το τεχνικό πρόγραμμα του έτους 2017 ή 2018 καθυστέρησε. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι κάποια επιδόματα μπορεί να καθυστέρησαν να μπουν σε ένα δημοτικό χώρο. Όμως συνήθως αυτά τα επιδόματα καθυστερούν να μπουν, γιατί ο μηχανικός ο οποίος έχει χρεωθεί να κάνει αυτή την τεχνική περιγραφή των δύο σελίδων είναι εν μέσω μια στίβα από χαρτιά ή εν μέσω μια σειρά αποφάσεων που είναι πάρα πολύ χρήσιμες για να μην χαθούν οι πόροι από που θα δίνει παρακάτω. Η στόχευση λοιπόν είναι καθαρή από μέρους μας και αδιαπραγμάτευτη. Εμείς θέλουμε να συνεχίσουμε να είμαστε ένας Δήμος ο οποίος διεκδικεί και παίρνει τις χρηματοδοτήσεις πρώτος από όλους και όχι ένας Δήμος ο οποίος εκτελεί το πρόγραμμα των 256.000 για να εξυπηρετήσει τους φίλους του και την πολιτική του πελατεία. Οι πόροι λοιπόν έχουν διαταχθεί στην ουσία σε 6 μεγάλα χρηματοδοτικά σχήματα. Το πρώτο είναι αυτό το οποίο στις 23 του Φλεβάριου του 2018 ανακοινώθηκε, το πρόγραμμα Φιλόδημος 1. Συγγνώμη, το πρόγραμμα Φιλόδημος 2. Κάποια ιδιαιτερότητα πρώτα ανακοινώθηκε το 2 και μετά το 1. Λοιπόν, η πρώτη πρόσκληση ήταν πρόσκληση σε Δήμους για να προμηθευτούν μηχανήματα έργου, οχήματα και ξενοδοχείο εξοπλισμό. Στο Δήμο μας υποβάλαμε και διεκδικήκαμε για χρηματοδότηση ενός Grader με 150.000 ευρώ και ενός Arrow με 45.000 ευρώ. Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση ήδη από τα μέσα του Μαρτίου 2018. Συγγνώμη, 14 Μαρτίου υποβλήθηκε, στα μέσα του Ιουνίου 2018 εγκρίθηκε. Το δεύτερο αίτημα ήταν έτοιμη για χρηματοδότηση 32.500 ευρώ για επισκευή συντήρησης σχολικών κτηρίων και άλλων χώρων και άλλες δράσεις. Ετοιμήκαμε το 14 Τρίτου του 2018 τη χρηματοδότησή μας για την κατασκευή έργων στο σχολείο του Άσπρου και του Αγίου Πέτρου και έχει εκδοθεί η χρηματοδότηση και έχει ενσωματωθεί στον προϋπολογισμό. Η τρίτη πρόσκληση είναι αυτή που υποβάλαμε την ίδια μέρα, στις 14 του Μάρτη. Προμήθεια των θέσεων εξοπλισμού για αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου, μιλάμε για 6 παιδικές χαρές, με τον προϋπολογισμό 210.000 ευρώ. Δεν έχει ακόμα εκδοθεί η υπουργική απόφαση για την έγκρισή του. Οι πληροφορίες μου λένε ότι οι αποφάσεις βγαίνουν με τη σειρά πρωτοκόλλου, έχει ήδη θετικά κρυφθεί ο πατελώνας. Για να καταλάβετε λιγάκι το βαρύ τρόπο και τον ιδιαίτερη συνέντευξη που δίνω σε αυτό το θέμα, πρέπει να καταλάβετε ότι μόνο και μόνο για τις 6 παιδικές χαρές του Δήμου η χρηματοδότηση φτάνει στο συλλογικό τεχνικό πρόγραμμα για όλα τα έργα του Δήμου που θα παίρναμε από τους κεντρικούς επιτελείς πρώτους. Συγχρόνως και δύο μήνες μάλλον αργότερα, συγχρόνως μέσα στο 2018, δημοσιεύτηκαν πάρα πολύ σημαντικές προσκλήσεις από το Υπουργείο Εσωτερικών στο πρόγραμμα Φιλόδημος 1. Σαν ΔΕΙΑ, πρέπει να γνωρίζετε ότι Δήμος και ΔΕΙΑ είναι δύο διαφορετικά νομικά πρόσωπα. Στην ουσία όμως η υποστελέχωση και η πνευματική ένδυα του υπάρχει προσωπικό έχει καταστήσει να υπάρχει μια λειτουργία που είναι ενιαία. Δήμος και ΔΕΙΑ λοιπόν υπέβαλαν και εντάξει για χρηματοδότηση τα παρακάτω έργα. Σύστημα τηλεμετρίας και ελέγχου διαόρων ύπνευσης του Δήμου μας. Τι είναι αυτό? Είναι ένα έργο με προϋπολογισμό 1.700.000 όπου θα μας δώσει τη δυνατότητα να προμηθευτούμε ειδικά συστήματα τα οποία θα σωματωθούν πάνω στο δίκτυο της σύνδεξης και θα μπορούν να παρέχουν πρώτα πληροφορία με προσομοίωση σε ευρωπαϊκό χρόνο για τις πιέσεις και τις πλάκες και δεύτερον θα μας δίνουν τη δυνατότητα με πιο εύκολο τρόπο να προγραμματίζουμε και να εκτελούμε έργα αντικατάστασης όπου αυτά είναι απαραίτητα. Το δεύτερο έργο που εγκρίθηκε είναι επίσης σημαντικό, με 1.000.000 ευρώ, είναι η αντικατάσταση των υφιστάμενων αγωγών ύπνευσης που έχουν αμύαντο στους οικισμούς Άσπρος, Παράλληλο Άσπρος, Καστρί, Βέρμενα, Τέγιος Ανδρέας, με προϋπολογισμό 1.000.000 ευρώ. Η χρηματοδότηση από το έργο έχει ήδη εγκριθεί και τα τέτοια που πράγματι έχουν συνταχθεί, οδηγούμαστε προς την δημοσίευση της προκήρυξης. Δεύτερο πολύ σημαντικό έργο που προκηρύχθηκε στα πλαίσια του Φιλόδημου 1 και υποβάλλαμε, είναι η αναβάθμιση της εγκατάστασης επεκτελεστικών ρημάτων στο εργατικό χωριό. Ένα ζήτημα το οποίο σχεδόν καθημερινά τα τελευταία χρόνια απασχολεί το Δήμο μας, με πολλούς τρόπους. Το έργο υποβλήθηκε στις 17 του Σεπτέμβρη για χρηματοδότηση.
Καταρχήν απορρίφθηκε, γιατί είχε προϋπολογισμό μικρότερο από αυτόν που το πρόγραμμα ανέφερε. Και από τις δικές μας σχέσεις και ο πιέσεις αντίστοιχων Δήμων, 10 μέρες πριν, επαναδημοσιεύτηκε η προκήρυξη με τέτοιο τρόπο που να κάνει πλέον δυνατή την έπαιξή του και ήδη ετοιμάζουμε την επανυποβολή για να γίνει η χρηματοδότηση αυτού του έργου. Δημοσιεύτηκε πρόσκληση στα πλαίσια του φιλόδημου 1 με ημερομηνία υποβολής 17 Ιανουαρίου μέχρι 31/10/18 για αγροτική οδοπία. Πρέπει να γνωρίζετε ότι υποβάλαμε σε αυτό το πρόγραμμα έργο αγροτικής οδοπίας που είχαμε. Μετά την υποβολή του όμως, χρηματοδοτήθηκε πάλι πήγε το έργο. Οπότε, θα το πείτε παρακάτω, οπότε ετοιμάζουμε μέχρι τις 31/10/2018 και ρετοδόσεις της υπηρεσίας μας, μια μελέτη για την βελτίωση αγροτικής οδοπίας στο ξυλοπήγαδο, συνολικής βελτίωσης όλης της οδοπίας του ξυλοπήγαδου, με προϋπολογισμό 1,5 εκατομμύριο ευρώ και φιλοδοξούμε να το υποβάλουμε και να τύχει ένταξης μέχρι τις 31/10/2018. Δεν είναι μόνο αυτά που το βάλαμε, αξίζω τόπο να σας περιγράψω δύο ακόμα προσκλήσεις που δεν έχουν ακόμα ενεργοποιηθεί, αλλά θα ενεργοποιηθούν άμεσα και μια τρίτη που δεν έχουμε γράψει ακόμα. Μια πολύ σημαντική πρόσκληση που θα δημιουργήσει θέματα και έχει μεγάλο ενδιαφέρον στον τόπο μας, είναι μια πρόσκληση που ο Φιλόδημος έχει προδημοσιεύσει, θα αρχίσει όμως να δέχεται αιτήματα από 14/1 μέχρι 29/3/2019, για ανέγκριση και επανάκτηση δημοτικών κτηρίων. Το πλέον της πρόσκλησης αφορά είτε ανέγκριση, είτε συντηρήσεις κτηρίων ιδιαίτερου αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος, είτε επεκτάσεις υφιστάμενων δημαρχείων σε οικισμούς που έχουν πρόβλημα. Είναι η πρώτη φορά από το 2011 που εγώ ασχολούμαι με τα κοινά του Δήμου και τα έργα του Δήμου, που δίνει τη δυνατότητα χρηματοδότησης για κατασκευή δημαρχείου. Αν πάνω σε αυτό το δεδομένο που σας είπα προσθέσουμε την εξέλιξη που υπήρχε μέσα στο 2018 με την απόρριψη από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο της μελέτης που ήδη από το 2002 είχε συνταχθεί για την κατασκευή δημαρχείου στην πλατεία του Καρτσιώτη, θα δει κάποιος ότι στο Δήμο μας υπάρχουν πλέον μόνο δύο τρόποι που μπορεί κάποιος να ακολουθήσει για να προσεγγίσει ένα στόχο δεκαετιών την κατασκευή ενός σύγχρονου δημαρχείου. Ο ένας τρόπος θα είναι να προσβάλλουμε την απόφαση του ΚΑΣ, εμένοντας στην κατασκευή δημαρχείου στον χώρο του Ερμηνευτικού στην πλατεία Εθνοσυνέλευσης, μια λύση η οποία όμως θα οδηγούσε σε. Δεν θα μας έβλεπε τη δυνατότητα χρηματοδότηση του συγκεκριμένου πρόγραμμα. Μια δεύτερη πρόταση που θα μπορούσε να βρεθεί και τη φέτο εδώ, είναι να ασχοληθούμε με την επέκταση, με την προσθήκη κατασκευής δημαρχείου στο εφιστάμενο κτίριο δημαρχείου που είναι στο Στάστος. Άποψή μου είναι, γιατί θα το προσθέσει όλο, ότι τόσο διατιθέμενη γη υπάρχει, όσο και η θέση είναι κατάλληλη, τόσο από χωροταξικής, όσο από κυκλοφοριακής και τρίτον, όσο από συμβολικής άποψης, γιατί βρίσκεται σε ένα χώρο που όλοι γνωρίζουμε ότι είναι το δημαρχείο. Επίσης θέλω να καταθέσω εδώ ότι οι πληροφορίες μου ότι δεν θα υπάρξει καμία στο άμεσο μέλλον τουλάχιστον δυνατότητα άλλη χρηματοδότηση για κατασκευή δημοτικού κτηρίου. Και το τελευταίο που έχω να πω είναι ότι όποια μοντέλα αυτοχρηματοδότησης εις ΔΥΠ θα μπορούσε κάποιος να φανταστεί για την κατασκευή δημόσιων χώρων και δημόσιων κτηρίων, δεν μπορούν να αφορούν ένα δημόσιο δήμο τη Βόρειας Ιστορίας με την γνωστή υπουργική κίνηση και λειτουργία που αυτό έχει. Άρα, σε συνδυασμό με αυτά που στο παρελθόν έχουμε συζητήσει εδώ πέρα για την συνολική ανάπτυξη του κέντρου του Άστρους, καθώς και την ρύθμιση του κυκλοφοριακού ασυντικών των επικρατών σε αυτό. Αυτό που ήδη ο Δήμος μας και οι υπηρεσίες μας κάνουν είναι ότι έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία της απόκτησης γης για να καταφέρουμε να έχουμε στην κυριότητα του Δήμου τα οικόπεδα που βρίσκονται βόρεια του σημερινού δημοτικού καταστήματος, ώστε να καταφέρουμε να ενταχθούμε σε μια τέτοια προκήρυξη. Θα επαναλάβω κάτι που είπατε νωρίτερα, ότι όταν έχει μια υπηρεσία με συγκεκριμένο αριθμό χενικών και τους ζητάς μέχρι τις 29 Απριλίου του 2019
πωλήσεις, σε αγοραγή, σε έλεγχο της πλεξιμότητας, σε έλεγχο, προκήρυξη, διακήρυξη, παρελαβή, μελέτες. Προφανώς εδώ πέρα πρέπει κάποιος κάποιες δικτύβες και τηλεγραφικές της ανάγκης. Καταφέρνω για τελευταία φορά και το ξαναλέω εδώ ότι αυτή η δραστηριότητα κατά την άποψή μου είναι ύψης της σημασίας, είναι η πρώτη πρωτοβουλία που πρέπει να πάρουμε και να κάνουμε όλες τις προσπάθειες να καταφέρουμε να τεχθούμε στην τόπο. Ο Φιλόδημος 1 δημοσίευσε επίσης μια πρόσκληση με τίτλο ο οποίος είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον για τον τόπο μας, υποδομές αντιμερικής προστασίας και αποκατάσταση ζημιών από φυσικές καταστροφές, τόσο προσωπικά όσο και με την περιουσιακά στελέχη της υπηρεσίας. Της τεχνικής υπηρεσίας έχουμε προσπαθήσει να ελέγξουμε τη δυνατότητα της συνολικής μας αυτό. Είμαστε μέσα σε αυτή τη δουλειά. Η πρώτη εντύπωση είναι, και αυτό δεν έχει και ποσό δίπλα, ότι δεν είναι δυνατό ο Δήμος να υποβάλει την πρόταση εδώ, γιατί τα μεγάλα ρέματα τα οποία διέρχονται από το Δήμο μας είναι ρέματα περιφερειακού ενδιαφέροντος και η πρόσκληση αφορά Δήμους και περιφέρειες μαζί. Θα μπορούσε σε συνεργασία με την περιφέρεια να ανοιχθεί η δυνατότητα μια τέτοια συμμετοχή στον χρόνο φιλόδοξο. Το ποσό των πόρων οι οποίοι έχουν ήδη μελετηθεί, ήδη εγκριθεί ή είναι προέκριση από το πρόγραμμα Φιλόδημος 1, είναι αυτό που βλέπετε εδώ, είναι 4.590.000. Είναι αυτό που είπα στην αρχή, ότι τα συγχρηματοδοτούμενα έργα είναι κοινόμενο του τεχνικού προγράμματος του Δήμου, όχι επί 10, αλλά και επί 100 πολλές φορές. Επόμενη πηγή χρηματοδότησης. Επόμενη πηγή χρηματοδότησης που ασχοληθήκαμε το 2008 και θα μας απασχολήσει το 2019, γιατί είναι το διάστημα έγκρισης και υλοποίησης των έργων, είναι το πρόγραμμα CRD Leader. Πρόγραμμα, το ξέρετε όλοι, του Υπουργείου Ευρωπαϊκής Ανάπτυξης, το οποίο εφαρμόζεται και λειτουργεί στην περιοχή μας μέσω της περιφέρειας και της αντιστοιχικής εταιρείας του Πάρνου. Έχουμε ήδη υποβάλει, μελετήσει και υποβάλει, τα παρακάτω 5 έργα με τους παρακάτω προϋπολογισμούς. Την ανάπλαση πλατείας Αγίου Ανδρέα με 360.000 ευρώ. Χρηματοδότηση για τις πολιτικές εκδηλώσεις του Εστέρα Festival με προϋπολογισμό 50.000 ευρώ και μια επέκταση του χαρακτήρα του και σε άλλες περιοχές, γενικότερα ένα φεστιβάλ που θα έχει σχέση με τα παραλιακά κάστρα του τόπου μας. Δημιουργία μουσείου σχολικής ζωής στο Δημοτικό Σχολείο του Πρωτοκομινίου με προϋπολογισμό 75.000 ευρώ. Διαμόρφωση υπαίθριου χώρου υποδοχής επισκεπτών στο Ξηροπήγαδο στην είσοδο του Δήμου μας με 75.000 ευρώ. Και την ολοκλήρωση της ανάπλασης της πλατείας δεύτερης οδοσυνέλευσης, το δρόμο δηλαδή από την παλαιά κατοικία Ευθυμίου μέχρι το γυμνάσιο με 420.000 ευρώ. Αυτά τα έργα έχουν μελετηθεί και έχουν υποβληθεί. Είμαστε σε αναμονή της απόφασης περιφερειάρχη και τη συνέχεια της απόφασης υπουργού για την έγκριση χρηματοδότησής τους. Μέσα στο 2018 θα έχει συνεδριάσει η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του Leader και θα γνωρίζουμε τη βαθμολογία των φαντέρων. Τα έργα που υποβάλλουμε στο Leader έχουν προϋπολογισμό κοντά στον 1.978.300 ευρώ. Το τελευταίο διάστημα, επειδή πρέπει να γνωρίζετε ότι μια βασική ανάγκη διαπιστωμένη στον τόπο μας για χρηματοδοτήσεις αφορούν αστικές αναπράσεις και αυτή η βασική ανάγκη φέρεται ότι δεν μπορεί να ικανοποιηθεί από το περιφερειακό υπηρεσιακό πρόγραμμα της Πελοποννήσου ή από τα προγράμματα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Χωροταξίας, γιατί το ΜΕΜΠ Πελοποννήσου σύμφωνα με τον προγραμματισμό έχει εκτραπεί όσον αφορά τις αστικές αναπράσεις στις πρωτεύουσες Σολομών και σε μία-δύο σημαντικές πόλεις Πελοποννήσου, όπως το Άγγος. Είναι εκτός λοιπόν η Βορειακή Μουρία και το Άσπρος. Και από την μεριά, το ΙΠΕΧΟΔΕ δεν έχει πλέον δικό του υπηρεσιακό πρόγραμμα, μέσω του πράσινου ταμείου κάνει μόνο χρηματοδοτήσεις, μέχρι του προϋπολογισμού 300.000 ευρώ. Άρα λοιπόν, δύο βασικά ζητήματα στην χώρα αναπράσεων, ένα, η κατασκευή του δημαρχείου και η διαχείριση της κυκλοφορίας στο κέντρο του Άσπρος και η ανάπτυξη της παραλιακής οδού της Καλίτσι, δεν μπορούσαν να ενταχθούν στον αγρότητο σπάρο τα τελευταία 5-6 χρόνια. Με αυτά τα εγχειρήματα καταφέραμε και εισπράξαμε τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Εσωτερικών για τη χρηματοδότηση από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων
τις ανάγκες της οδοκαλύψης στο παράδειγμα. Ήδη για αυτό το έργο είχαμε στην κατοχή μας προμελέτες από το 2015 και το διάστημα που έχει περάσει τις τελευταίες δύο εβδομάδες γίνεται η δουλειά ώστε να οριμάσουν αυτές οι μελέτες σε επίπεδο προμελέτες επιδοριστικής. Η προσπάθειά μας είναι να έχουμε την πλήρη οριμότητα του έργου μέχρι τις 31/12/18 για να καταφέρουμε την ένταξή του στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του 2019. Αυτό σημαίνει ότι αυτό το έργο μετά από μια τέτοια θετική εξέλιξη μπορεί να ξεκινήσει ακόμα στι αρχέ του 2019. Ο προϋπολογισμός που θέλετε να έχει αυτό το έργο είναι 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Πριν από 3 μήνες υποβάλαμε σε ένα άλλο θεματολογικό πρόγραμμα στο ΕΠΑΝΕΚ, στο πρόγραμμα επιχειρηματικότητα και ανταγωνιστικότητα του Υπουργείου Ανάπτυξης, την αποκατάσταση του κτηρίου του Δημοτικού Σχολείου της Μελικούς και τη μετατροπή του σε ένα χώρο εκπαιδευτικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Νομίζω ότι είναι γνωστά, δεν χρειάζεται να κάνω περαιτέρω ανάλυση. Στην ουσία, μιλάμε για τη μεταφορά των δημοτικών τελικών σταθμών στο μεγαλύτερο τμήμα του κτηρίου του πρώην Δημοτικού Σχολείου της Μελικούς, καθώς και τη στέγαση σε αυτό το χώρο πολιτιστικών συλλόγων, δραστηριοτήτων της ΔΚΕΔΙΒ και ενός μικρού συνεδριακού κέντρου για να εξυπηρετήσει ανάγκες του τόπου μας. Έτυχε θετικής έκβασης η πρότασή μας. Χρηματοδοτείται το έργο με το ποσό των 2.100.000 ευρώ. Έχει εκδοθεί λοιπόν η απόφαση χρηματοδότησης. Αυτή τη στιγμή συντάσσεται τα τέλη δημοπράκτησης για να μπορέσει να προχωρήσει η δημοπράκτηση του έργου. Άλλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα, που έχουμε πάει λίγο μεταξύ, είναι το πρόγραμμα ΕΒΕΡΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης. Το γνωστό πρόγραμμα που χρηματοδοτείται έργο του καθαρισμού του 2012. Ζητήθηκε η υποβολή φακέλων για ενεργειακή αναβάθμιση αθλητικών χώρων. Υποβάλαμε την ενεργειακή αναβάθμιση του κλειστού γυμναστηρίου Άστρος με προϋπολογισμό 415.000 ευρώ και πρόσφατα στο πλαίσιο της αξιολόγησης που γίνεται μας ζητήθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία το τι έπειτα έχουν δώσει. Τα συμπληρωματικά στοιχεία δείχνουν ότι δεν υπάρχει κάποιος λόγος σε κάποιο συγκεκριμένο παράδειγμα, συγκεκριμένο ζήτημα που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μη χρηματοδότηση του έργου. Περιμένουμε σε αυτό και την πολιτική απόφαση. Επόμενη πηγή χρηματοδότησης. Το ΠΕΠ της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Το κομμάτι του ΕΣΠΑ, λοιπόν, που διαχειρίζεται η Διευθυντική Αρχή της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Έχουμε αιτηθεί και έχουμε ενταχθεί για χρηματοδότηση 4 πολύ σημαντικών έργων στον τόπο μας. Από το κομμάτι του ΠΕΠ Πελοποννήσου, που αφορά το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης. Έχουμε εξασφαλίσει την χρηματοδότηση 374.000 ευρώ για το έργο ασφαλτόσφαιρας από τον δρόμο στην Αγία Παρασκευή των Δουλειανών και 505.000 ευρώ για την ασφαλτόσφαιρα από τον δρόμο στη θέση της Όλογος στα Βουλιανά. Δύο σχόλια να κάνω πάνω σε αυτό για να καταλάβω την λογική που τα διέπει. Ζούμε σε ένα Δήμο, στον οποίο ένα ολόκληρο γραφείο, μια ολόκληρη δημοτεχνική υποδομή απασχολείται 12 μήνες του χρόνου πάνω στην περιπτώση συμμετοχή των ορφικών δρόμων. Ζούμε σε ένα Δήμο στον οποίο σημαντικοί πόροι από αυτούς τους λιγοστούς που τους παίρνουμε τακτικά πηγαίνουν στις στήριξη των ορφικών δρόμων. Επίσης ζούμε σε ένα Δήμο που το να στρώσει τον δρόμο ή το να ρίξει μια κουβαδιά τσιμέντο ή δύο κουβαδιά τσιμέντο είναι πολιτικό διαδίκτυο και ζήτημα. Γιατί? Γιατί πραγματικά υπάρχει δυναμικό που απασχολείται στον αγροτικό τομέα. Αυτό το δυναμικό δεν έχει τον τρόπο να πηγαίνει με ασφάλεια, με άνεση στα χρήματά του. Αυτό το πραγματικό ζήτημα. Από την άλλη μεριά όμως, αυτό συμβαίνει γιατί ένα ολόκληρο κατεστημένο που έχει πάθει να λειτουργεί με την εξυπηρέτηση απέναντι στον πολίτη δημότη ψηφοφόρο, ακολουθούσε και ακολουθούσε για πάρα πολλά χρόνια μια αυτή την απλή πεπατημένη λογική. Πολύ ωραία, θα αναθέσω ένα φίλο με 40.000 ευρώ, να πάω να στρώσω 15 μέτρα αγροτικού δρόμου, να είμαι καλός με τον αγρότη, να είμαι καλός με τον εργολάβο και στο τέλος το μόνο που θα έχω, θα έχω ένα Δήμο που θα έχει κομματάκια τσιμέντο. Για να αλλάξει αυτή η λογική, τι θα μπορούσε να γίνει, είτε κάποιος να πει στους ανθρώπους ότι δεν συντηρούν τους δρόμους, είτε να βρει έναν τρόπο να κλείσει με σημαντικούς αγροτικούς άξονες μια νεκαλή. Για αυτόν τον λόγο λοιπόν, προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε τους πόρους του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης, όχι τώρα, αρκετά χρόνια τώρα,
για να κλείσουμε μία δεκαετία με τη βαρύτητα βασικών αγροτικών αξιών. Ένα ήταν ο αγροδρόμος, τώρα που έχουν χειρονίσει, ο οποίος ολοκληρώθηκε. Αντίστοιχα, έχουν ολοκληρωθεί άλλοι άξονες σε άλλες περιοχές. Οι δύο αυτοί βασικοί άξονες στα Βουλιανά είναι οι δρόμοι οι οποίοι εξασφαλίζουν ότι τουλάχιστον το 50% της αγροτικής οδοπίας θα πάρει στην συντήρηση την ιατρική. Κάτι αντίστοιχο με αυτό που επιλέξαμε τα Βουλιανά. Οι προτάσεις μας έγιναν αποδεκτές, εντάχθηκαν για χρηματοδότηση και αυτή τη στιγμή τα τέχνη δημοκράτηση των έργων είναι διέγκριση της περιφέρειας Πελοποννήσου, ώστε τον πρώτο μήνα ή τον δεύτερο, το αργότερο του 2019, να έχουν την δημοκρασία. Σε άλλη πρόσκληση της περιφέρειας Πελοποννήσου για σχέση με υδρεύσεις, μαζί με την παιδιά υποβάλαμε και ενταχθήκαμε για τις δύο πολύ σημαντικά έργα. Για την κατασκευή του εξωτερικού δικτύου ίδρυψης του παράλληλου άσπρος. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, νομίζω είναι γνωστό σε όλους. Με ένα μεγάλο προπολογισμό, 1.850.000 ευρώ, και την κατασκευή του εξωτερικού δικτύου ίδρυψης του Χρυσού Πρωτοβουλίου, με τον προπολογισμό των 675.000 ευρώ. Για αυτά τα δύο έργα έγιναν οι διαγωνιστικές διαδικασίες. Οι δημοπρασίες έγιναν. Παρ' όλα αυτά, επειδή διάφορα θεσμικά ζητήματα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας δημοπρασίας δημιούργησαν πρόβλημα στην ανακήρυξη του προσωρινού ανατόπου, με έγγραφο που λάβαμε από τη διευθυντική αρχή της Περιφέρειας Πελοποννήσου πρόεδρο σε ημέρα και απόφαση που πήραμε στη ΔΕΙΑ, επαναλαμβάνουμε αυτές τις δημοπρασίες ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα στην ομαλή χρηματοδότηση των έργων. Είναι έργα και αυτά τα οποία θα δημοπρατηθούν στις αρχές του 2019. Τελειώνοντας, υπάρχουν μια σειρά από διαπιστωμένες ανάγκες και σημαντικά έργα, για τις οποίες ούτε χρηματοδοτικό πρόγραμμα υπάρχει, ούτε πιθανότητα χρηματοδότηση με τρίτο τρόπο μπορούσαμε να προσεγγίσουμε. Συγχρόνως, είναι λιμενικά έργα, για τα οποία πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι δεν έχουν ούτε την τεχνογνωσία, ούτε την εμπειρία, δηλαδή την εκτέλεσή τους. Με αφορμή τις τελευταίες φυσικές καταστροφές και το γεγονός ότι δεν υπήρχε άλλος ομαλός τρόπος εκτέλεσής τους, και αν πάνω σε αυτό προσθέσουμε τα σοβαρότερα θεσμικά προβλήματα που είτε υπάρχουν από τέτοιες υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα την αρχαιολογία, είτε έχουμε καταφέρει ως Δήμο συνολικά να δημιουργήσουμε εμείς τον χώρο μας, τις αυθέρετες κατασκευές δηλαδή, που πηγαίναμε και προσθέταμε συνέχεια σε λιμενικές εγκαταστάσεις, κάνοντας το κακόσο, στη χειρολεξία και το όπως θα λέγαμε υπάρχει κανένα. Πηγαίνοντας λοιπόν και κάνοντας αυθαίρετους μόρους για να ευχαριστήσουμε διαφορούς ψαράδες και συνέχεια να γενιάσουν έργα, το μόνο που καταφέραμε είναι να έχουμε καταστήσει ένα περιβάλλον στις θαλάσσιες πύλες του Δήμου μας, όπου είναι πιο δύσκολο να νομιμοποιήσεις από το να κατασκευάσεις. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι φλεγμένο το γίνονται. Αυτό σημαίνει ότι χρόνια φλεγμένο το γίνονται. Για όλους αυτούς τους λόγους λοιπόν, ήρθαμε σε συνόηση με το Υπουργείο Μεταφορών και Επιτυπωμένων Δικτύων, το Υπομερή, και συνοηθήκαμε ότι θα μπορούσε το Υπουργείο να αναλάβει πλήρως την εκτέλεση δύο πολύ βασικών έργων σε αυτήν την κατεύθυνση. Την αποκατάσταση των λιμενικών εγκαταστάσεων του Αγίου Ανδρέα, την πλήρη αποκατάσταση, καθώς και τη συμπλήρωση του έργου του λιμανίου του Παραλίου Άσπρους, πρώτον για να αποκατασταθούν κάποιες ζημιές που έγιναν την τελευταία φυσική καταστροφή, και δεύτερον για να συμπληρωθούν κάποιες ανάγκες λειτουργικές του λιμανιού. Συμφώνησε το Υπουργείο, ήδη έχει φύγει το αίτημα από το Υπουργείο Υπομετρήσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας για να ονομαστεί ως αναθέτουσα αρχή, ως αποφανόμενο όργανο, όπως το λέμε στη γλώσσα της διαχείρισης, το Υπομετρή, και να πάρει όλη την ευθύνη και αρμοδιότητα για την εκτέλεση αυτών των έργων. Γιατί για το μέλλον του Αγίου Ανδρέα, το ποσό του προϋπολογισμού του έργου έχει οριστεί στα 2.250.000 ευρώ και για τις ζημιές των παράγειων άσπρων και τη συμπλήρωση των κάποιων υποδομών που απαιτούνται ακόμα είναι το ποσό του 250.000 ευρώ. Όλα αυτά τα χρηματοδοτικά σχήματα για τα έργα που σας είπα δημιουργούν τις συνθήκες για μια βέβαιη και εξασφαλισμένη σήμερα που μιλάμε χρηματοδότηση του Δήμου μας με το ποσό του 16.000.000 ευρώ του 2019. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι το πρώτο ζήτημα στο οποίο η δική μας τουλάχιστον κατεύθυνση που δίνουμε στον υπηρεσιακό μηχανισμό του Δήμου είναι ότι είναι αυτό που πρέπει να δουλευτεί πριν από όλα τα άλλα και νομίζουμε ότι μόνο μέσα από εδώ, όπως είπε στην αρχή, μπορεί να έχει μέλλον αυτός ο τρόπος και όχι με την αρχή διαχείριση του ποσοστού.
256.000 ευρώ που κάθε χρόνο το κράτος μας δίνει. Αυτό εξηγεί και τελειώνω το για ποιο λόγο οι υπηρεσίες μας δίνουν προτεραιότητα σε κάποια πράγματα και αφήνουν κάποια άλλα πράγματα πίσω. Δεν πρέπει κανείς να θεωρήσει ότι είναι εφικτό να διαχειριστεί μία τεχνική υπηρεσία το ποσό των 16 εκατομμυρίων ευρώ σε ένα έργο για να μπορέσει να υλοποιήσει έργο. Τι κάνουμε λοιπόν εδώ, γνωρίζοντας αυτό και γνωρίζοντας ότι αυτό είναι το κοινό χαρακτηριστικό όλων των Δήμων της Ελλάδας, προσπαθούμε κατά το δυνατόν να βρίσκουμε τρίτες συνεργασίες γύρω από την μελέτη, ορίμανση, διοίκηση, ακόμα και την εκχώρηση της υλοποίησης έργων. Στο Δήμο μας ποτέ δεν είχαμε πρόβλημα στο να χωρίζουμε σε τρίτη αρχή τη δημοκράτηση, την επίβλεψη, την παραγραφή και την πληρωμή των έργων. Γιατί αυτό μας συγκεκριμένο έργο να γίνει. Το έχουμε δείξει αυτό με την εγχώρηση που κάναμε πριν από χρόνια στην κατασκευή του λιμανιού του Καραβιβάστου στην περιφέρεια Πελοποννήσου, με τα προβλήματα που μας πληροφόρησε, αλλά η πρακτική είναι αυτή. Το ξαναδείχνουμε τώρα με την εγχώρηση της κατασκευής του λιμανιού του Αγίου Ανδρέα στο Επομερί και 8 χρόνια τώρα το δείχνουμε με την αιμονή μας σε συνεργασίες, είτε με την αρχική εταιρεία του Πάρματα που μας δίνει λύσεις σε αυτό το είδος το πρόβλημα. Λύσεις πια που δεν είναι θεωρητικές, είναι πρακτικές και έχουν πάρει στα πέντε ωστά. Πρέπει να γνωρίζετε ότι η πλατεία των κατατεθειμένων, ότι η λαϊκή αγορά του άσπρου, αυτά παραδείγματα είναι παραδείγματα που έχουν μελετηθεί και διοικηθεί σε συνεργασία της Εθνικής Μεσοπολισίας με την Αρχική Εταιρεία του Πάρματα. Ότι το έργο της Οδικαλής είναι έργο το οποίο μελετάται και ελέγχεται και εγκρίνεται από αυτή και δεν υπάρχει άλλο τρόπο για να μπορέσει κάποιο σήμερα να μπορέσει να παράξει τέτοια αποτελέσματα με το εξάμεινο δυναμικό και με τις εξάμεινες οικονομικές συνθήκες που χρειάζονται. Κάπως έτσι σχεδιάζουν να κινηθεί το Εθνικό Πρόγραμμα του 2019 και είναι υποχρεωτικό να κινηθεί έτσι, αν θέλουμε να έχουμε τα αποτελέσματα στο δίσκο χέρι. Νομίζω ότι συνεχίζουμε στο θέμα 1 του τεχνικού προγράμματος. Όποιος θέλει να πάρει το λόγο να μιλήσουμε για το τεχνικό πρόγραμμα ή να κάνει ερωτήσεις σε παρατηρήσεις πάνω σε αυτά που άκουσε, μπορούμε να το κάνουμε. Θα ξεκινήσουμε από τις ερωτήσεις.